Εντάχει, πάλι θα πάμε στις επιλογές για την βραχυθεραπεία. Ποιοι ασθενείς είναι κατάλληλοι. Λίγο πολύ είναι ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη. Οι ενδείξεις είναι ίδιες με την ριζική προστατεκτομή περίπου. Οι διαφορές είναι ίσως εδώ στις ουρολογικές παραμέτρους. Ο όγκος του προστάτη καλό είναι να είναι μικρότερος από 60 κυβικά εκατοστά λόγω της παρεμβολής της ειδικής σύμφυσης αλλά και της περισσότερης τοξικότητας από το ουροποιητικό σε μεγαλύτερους προστάτες. Καλό είναι να μην έχει κάνει κάποια εκτεταμένη διουρηθρική και ειδικά πρόσφατα ο ασθενής. Ο φόβος για ακράτεια μετά είναι μεγαλύτερος σε ασθενείς μετά από διουρηθρική. Να μην έχει πολλά συμπτώματα ουροποιητικού και να έχει ένα Q-max πάνω από 15 κατά προτίμηση. Όσον αφορά τα ογκολογικά κριτήρια για την επιλογή των ασθενών, είναι λίγο πολύ τα κριτήρια Νταμίκο που τα γνωρίζετε όλοι. Σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου συνήθως κάνουμε βραχυθεραπεία ως μονοθεραπεία. Σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου, εδώ πρέπει λίγο να συνυπολογίσουμε και άλλους παράγοντες. Βλέπουμε την ηλικία, το performance status του ασθενούς, πόσο από τα 100 των ιστοτεμαχίων ήταν διηθημένα, αν υπήρχε περινευρική διήθηση. Και έτσι ανάλογα αποφασίζουμε να κάνουμε είτε μόνο βραχυθεραπεία, είτε βραχυθεραπεία σε συνδυασμό με μια μικρή δόση εξωτερικής ακτινοβολίας για να καλύψουμε και την ελάσσονα πίελο. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, σαφώς μόνο συνδυασμένη θεραπεία έχει θέση. Βραχυθεραπεία με εξωτερική ή μόνο σύμμορφη ή IMRT ή εξωτερική ακτινοβολία. Μια πρόσφατη δημοσίευση από το Cancer του 2009 δημιούργησε ουσιαστικά ένα νομόγραμμα το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει πολύ στο να επιλέξουμε ποιοι ασθενείς είναι κατάλληλοι για βραχυθεραπεία και ποια θα ήταν η πιθανότητα στα 5 χρόνια να είναι ελεύθερη υποτροπής. Είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναντι του επιχειρήματος των θειασωτών της ριζικής προστατεκτομής που λένε ότι με τη βραχυθεραπεία δεν ξέρουμε σίγουρα τι μας γίνεται. Με τη προστατεκτομή έχουμε τον προστάτη, κάνουμε την ιστολογική εξέταση μετά και ξέρουμε. Με αυτό το νομόγραμμα, μέχρι 60% ακρίβεια, αρκετά σημαντική για ογκολογικές περιπτώσεις, μπορούμε να ξέρουμε περίπου τι να περιμένουμε. Καλά όλα αυτά, αλλά τίθονται ουσιαστικά τρία κρίσιμα ερωτήματα που τα ακούω συνέχεια σε συζητήσεις με συναδέλφους μου. Να διευκρινίσω για όσους δεν με ξέρουν ότι εγώ είμαι ουρολόγος, έτσι δεν είμαι ακτινοθεραπευτής, είμαι ένας από εσάς. Νομίζω ότι οι ουρολόγοι πρέπει να παίζουν σημαντικό ρόλο στην βραχυθεραπεία. Δεν πρέπει να αφήσουμε να χάσουμε το παιχνίδι τελείως από τους ακτινοθεραπευτές, όπως έχει συμβεί στις ΗΠΑ. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι: πρώτα απ' όλα τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξίσου αποτελεσματική όσο η εξωτερική ακτινοβολία και η ριζική προστατεκτομή. Θα το δούμε με κάποια papers πολύ σημαντικά, ξεκινώντας από την πρώτη δημοσίευση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων από το Seattle, που είναι η πόλη στην Αμερική που ξεκίνησε η βραχυθεραπεία το 1983. Βλέπουμε λοιπόν εδώ από τις καμπύλες επιβίωσης ότι η επιβίωση στα 10 χρόνια σε ασθενείς που έχουν κάνει συνδυασμό εξωτερικής ακτινοβολίας και βραχυθεραπείας είναι πολύ ικανοποιητική και είναι, όπως ξέρετε, λίγο πολύ ταυτόσιμο αυτή της ριζικής προστατεκτομής. Αν δούμε ξεχωριστά τις σειρές, θα δούμε ότι οι επιβιώσεις τόσο στα 5 χρόνια όσο και στα 10 είναι πολύ ικανοποιητικές, ξεπερνώντας το 90% είτε με βραχυθεραπεία ως μονοθεραπεία, είτε με συνδυασμένη βραχυθεραπεία με εξωτερική ακτινοβολία. Εδώ είναι μια πολύ σημαντική μελέτη που είναι σημαντική γιατί είναι πολυκεντρική, με μεγάλο αριθμό ασθενών. Εδώ να διευκρινίσω, όπως είμαι σίγουρος θα ξέρετε όλοι, ότι δεν υπάρχει καμία τυχεοποιημένη μελέτη μέχρι σήμερα. Ο κύριος Κολαρίκος μου είπε αν ελέγξαμε τι έγινε μέχρι χθες. Ομολογώ ότι μέχρι χθες το βράδυ δεν το ελέγξαμε, αλλά μέχρι πολύ πρόσφατα δεν υπάρχει τυχεοποιημένη μελέτη που να συγκρίνει τη ριζική προστατεκτομή, τη βραχυθεραπεία και την εξωτερική ακτινοβολία. Έγινε μια προσπάθεια με τη μελέτη Spirit, που θα τη δούμε στη συνέχεια, η οποία έκλεισε πρόωρα γιατί δεν μπόρεσε να στρατολογήσει αρκετούς ασθενείς. Αυτή η μελέτη λοιπόν είναι μια πολυκεντρική μελέτη από κέντρα αναφοράς για τη ριζική προστατεκτομή, Cleveland Clinic Foundation, και για την βραχυθεραπεία, το Memorial Sloan Kettering στη Νέα Υόρκη, η οποία σύγκρινε ασθενείς οι οποίοι δέχτηκαν μονοθεραπεία τις τρεις ριζικές επιλογές που έχουμε. Βλέπουμε εδώ λοιπόν στην καμπύλη επιβίωση Kaplan-Meier ότι και οι τρεις μορφές θεραπείας, είτε στα 5 είτε στα 7 χρόνια, δεν έχουν καμία στατιστικό σημαντική διαφορά στην επιβίωση. Νομίζω είναι αρκετό ισχυρό στοιχείο, αν λάβουμε υπόψη την αδυναμία ότι δεν είναι τυχεοποιημένη μελέτη. Και στην πολυπαραγωγική ανάλυση βλέπουμε ότι το είδος της θεραπείας δεν είναι στατιστικό σημαντικό. Στατιστικό σημαντικά είναι αυτά που ξέρουμε όλοι, PSA, Gleason και κλινικό στάδιο μόνο. Εδώ είναι μια μελέτη η οποία θέλησε να συγκρίνει ανδρογονικό αποκλεισμό ή όχι πριν από ριζική θεραπεία. Εμείς
ουσιαστικά τη χρησιμοποιούμε για τις καμπύλες της πάλι επιβίωσης. Βλέπουμε ότι στις τρεις μορφές ριζικής θεραπείας δεν υπάρχει καμία διαφορά στην επιβίωση. Το ίδιο βλέπουμε και εδώ, αλλά όπως βλέπουμε σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Είναι ακόμα πιο σημαντικό. Βλέπουμε επίσης τις καμπύλες χωρίς στατιστική σημαντική διαφορά. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ας πούμε, του paper αυτού είναι ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν στατιστικό σημαντική διαφορά ήταν ασθενείς με λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή. Αυτή είναι μια μεγάλη αναδρομική μελέτη. Την έχω βάλει γιατί είναι αρκετά ισχυρή λόγω του αριθμού των ασθενών. Βλέπετε ότι. Ναι. Χειρότερα, συγγνώμη. Αυτή είναι η καμπύλη επιβίωσης της λαπαροσκοπικής ριζικής προστατεκτομής. Βλέπετε ότι στα 5 χρόνια η επιβίωση ελεύθερη βιοχημικής υποτροπής είναι 60% στη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή και παρόμοια στις άλλες. Βλέπετε, μεταξύ 80% και 90%. Βλέπετε ότι είναι ισχυρός στατιστικό σημαντική. Η μελέτη είναι του 10. Δηλαδή η μελέτη, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε το learning curve της λαπαροσκοπικής είναι που φταίει. Εκεί πέρα θα βέβαια μας πει, κύριε Σκολαρίκο, γιατί θέλετε να έχετε κακά αποτελέσματα και κάνετε λαπαροσκοπικά τη διαφάνεια αυτή την έβαλε ο κύριος Σκολαρίκος να σημειώσω. Γιατί προτιμάτε να έχετε κακά αποτελέσματα στους ασθενείς σας, γιατί αυτή την επιλογή κάνετε από ό,τι βλέπω. Είναι αλήθεια ότι ξεκίνησα την παρουσίαση ευχαριστώντας σας για την κατέταρτη χρονιά. Με βάζετε να υποστηρίξω κάτι το οποίο δεν κάνω και το οποίο ίσως και να μην πιστεύω πάρα πολύ. Το καλό που δεν είπα και περίμενα να έρθετε για να το πω είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνω κι εγώ πολλά πράγματα που σαν ουρολόγος δεν τα ήξερα. Να πω για αυτό που με ρωτήσατε ότι εδώ νομίζω ότι από το κέντρο που έρχεται ίσως να εμπεριέχεται το learning curve των λαπαροσκόπων. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πρόσφατη μελέτη. Το βάλαμε κυρίως στη διαφάνεια αυτή για να μην μπερδεύουμε έτσι και τους συναδέλφους, γιατί είναι εντυπωσιακό ο άρρωστος που παρουσιάζουμε εμείς, αν θέλουμε να είμαστε αυστηροί με τα κριτήρια Ντεαμίκο, είναι ενδιάμεσου κινδύνου, γιατί έχει το Gleason score στο 7. Και ακριβώς αυτό λέει αυτή η διαφάνεια, ότι η μονοθεραπεία με βραχυθεραπεία σε μεγάλο αριθμό περιστατικών φαίνεται να είναι εξίσου καλή ή και καλύτερη από το λαπαροσκοπικό χειρουργείο, που είναι εντυπωσιακή. Βέβαια, δεν είναι προοπτική, τυχιοποιημένη μελέτη και έτσι. Απλώς λίγο να σημειώσω ότι το μόνο που μπορώ να πω υπέρ της λαπαροσκοπικής είναι ότι είναι μικρός ο αριθμός των ασθενών σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει λογική εκτός από τον learning curve. Ναι, δεν υπάρχει λογική εκτός από τον learning curve. Σωστά, σωστά. Αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό ακριβώς είναι, αυτό ακριβώς είναι. Θα ξαναγυρίσω λοιπόν στην μεγάλη αναδρομική μελέτη αυτή από το Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Βλέπετε 60 ασθενείς μελετήθηκαν αναδρομικά. Και συγκρίθηκε, προσέξτε, η ριζική προστατεκτομή, η βραχυθεραπεία, ενάντια της απλής παρακολούθησης. Αυτό που μελέτησε ο μελετητής ήταν τόσο η συνολική, όσο και η δική της νόσου επιβίωση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι καλύτερη επιβίωση, στατιστικό σημαντική, είχαν οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία, είτε προστατεκτομή είτε βραχυθεραπεία. Όμως δεν βρέθηκε καμία στατιστικό σημαντική διαφορά μεταξύ του γκρουπ της προστατεκτομής και της βραχυθεραπείας, τόσο στη συνολική επιβίωση, όσο και στην ειδική της νόσου. Εδώ, για να ξυπνήσουμε λίγο, αναδρομική μελέτη δεν έχει πολύ μεγάλη ισχύ, σαν αναδρομική μελέτη. Ισχύ έχει γιατί αυτό που υποστέλεσε και το υπογράμμισε, πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών, επομένως πολλά από τα πράγματα τα οποία κάνουμε και εφαρμόζουμε στην πράξη. Αν δείτε και όλες τις μελέτες για την ριζική προστατεκτομή, αν βρείτε μία τυχιοποιημένη μελέτη ριζική versus εξωτερικής ακτινοβολίας, δεν θα βρείτε. Και δεν βρίσκουμε καλές τουλάχιστον μελέτες για πολλούς και ευνόητους λόγους. Προχωράστε. Ουσιαστικά αυτός ο πίνακας δείχνει αυτά που είπα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε. Εδώ είναι η μελέτη Spirit που σας είπα. Ήταν μία προσπάθεια της πρώτης τυχιοποιημένης μελέτης που θα σύγκρινε προστατεκτομή με βραχυθεραπεία, 10 τεστ δυνατό. Στρατολογήθηκαν μόνο 190 ασθενείς που δεν θεωρούνταν αρκετοί. Ήταν μερικές χιλιάδες η πρόβλεψη για να έχει δύναμη η μελέτη. Όμως, μία ομάδα από τον Καναδά, με τη Χουανίτα Κρουκ, το δημοσίευσε πριν από 2 μήνες, πήρε αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι δέχτηκαν να ενημερωθούν για την προστατεκτομή και για την βραχυθεραπεία. Είναι ενδιαφέρον ότι 20% αυτών δέχτηκαν να τυχιοποιηθούν. Οι υπόλοιποι επέλεξαν θεραπεία. Δεν είναι τυχαίο που έβαλε ότι 60% επέλεξε βραχυθεραπεία.
Και 5 χρόνια αργότερα συμπλήρωσαν το ίδιο ερωτηματολόγιο όλοι. Βλέπουμε ότι τόσο στην ούρηση όσο και στη σεξουαλική λειτουργία οι ασθενείς που δέχτηκαν βραχυθεραπεία δήλωσαν πιο ικανοποιημένοι. Και η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη στη γενική ικανοποίηση του ασθενούς από τη θεραπεία που έλαβε. Να πούμε, Στέλιο, να γυρίσουμε λίγο πίσω πριν πας στο επόμενο. Αυτή η διαφάνεια είναι σημαντική γιατί είναι τα αποτελέσματα της μάλλον μοναδικής μελέτης που είναι, προσπάθησε να γίνει τυχιοποιημένα, παιδιά. Τα αποτελέσματα που υπάρχουν στον κάτω πίνακα είναι προβοκατόρικα υπέρ της βραχυθεραπείας για να ευνοούμε και τα γένια μας. Αλλά το λέμε μόνο σε εσάς και όχι στους από μέσα. Γιατί το να πάρεις αποτελέσματα από μια τυχιοποιημένη μελέτη που δεν ολοκληρώθηκε είναι πολύ επικίνδυνο ιατρικά. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι μεγαλύτερη, δεν έχουν τόσο τα αποτελέσματα στην ούρηση σεξουαλική λειτουργία στην ικανοποίηση του ασθενούς τόσο μεγάλη αξία, όσο αυτό που είπε ο Στέλιος, ότι επέλεξαν μετά από ενημέρωση, και η ενημέρωση είναι ενημέρωση σχετικά σωστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι δηλαδή η βραχυθεραπεία σώζει και δεν κάνει επιπλοκές. Το χειρουργείο μπορεί να σου κάνει επιπλοκές ή το ανάποδο ανάλογα με το τι κάνω και το τι ξέρω. Ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών από μια τυχιοποιημένη με προσπάθεια τυχιοποίησης τελικά επέλεξε μετά από την ενημέρωση να κάνει βραχυθεραπεία. Αυτό κρατήστε το, γιατί είναι ισχυρό όπλο υπέρ της βραχυθεραπείας. Απλά να σημειώσω, όπως λέει πάντα ο καθηγητής σε όλα τα σχολεία, ότι προφανώς αυτή τη στιγμή συζητάμε σαν ομάδα εργασίας τι θα κάνουμε αύριο. Οπότε μπορείτε να μας διακόπτετε και να λέτε ο καθένας ό,τι θέλει ανά πάσα στιγμή. Έτσι, δεν είναι παρουσίαση αυτό που κάνω. Ό,τι θέλει υπέρ της βραχυθεραπείας. Μόνο. Του χειρουργείου να φύγει από τώρα στο στόχο. Και επίσης να πω κάτι για να υποστηρίξω λίγο τα γένια μας, όπως λέει ο κύριος Κολαρίκος, ότι σαφώς η Χουανίτα Κρούπ είναι ακτινοθεραπεύτρια, αλλά το περιοδικό αυτό είναι πολύ έγκριτο περιοδικό της ακτινοθεραπείας. Είναι το αντίστοιχο, ξέρω εγώ, του Journal of Urology του δικού μας. Άρα εντάξει, είναι επικίνδυνο, το σέβομαι, αλλά είναι δημοσιευμένο σε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό.